Στην Κωνσταντινούπολη, μια βρεγμένη πρωτομαγιά από τις αντλίες νερού έζησαν οι διαδηλωτές που θέλησαν να προσεγγίσουν την πλατεία Ταξίμ. Οι δυνάμεις της αστυνομίας επιστράτευσαν σφαίρες από καουτσούκ, δακρυγόνα και καπνογόνα για να αποθήσουν τους νεαρούς που πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία. Σκοπός των συγκεντρωμένων ήταν να φτάσουν στον τόπο σύμβολο της θυσίας, καθώς στο Ταξίμ 34 εργαζόμενοι βρήκαν το θάνατο από αστυνομικά πυρά στις μεγάλες διαδηλώσεις του 1977. Απέναντί τους βρήκαν 10.000 αστυνομικούς που είχαν αναπτυχθεί στα στενά και τους δρόμους γύρω από τη μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολης. Για την κυβέρνηση και τις δυνάμεις καταστολής ήταν η πρώτη ευκαιρία να προβάρουν τις νέες εξουσίες τους μετά την ψήφιση δρακόντιας νομοθεσίας εναντίον των συγκεντρώσεων. Αποτέλεσμα ήταν να επακολουθήσει κυνηγητό των διαδηλωτών στα σοκάκια γύρω από την πλατεία. Οι αποκλεισμένες ζώνες και οι άδειοι δρόμοι γύρω από τη συνοικία Μπεσίχτας, αλλά και οι δεκάδες συλλήψεις νεαρών διαδηλωτών έδειξαν για άλλη μια φορά το πόσο διαφορετική αντίληψη περί δημοκρατίας έχει η κυβέρνηση της Άγκυρας.